όλων των κομμάτων. Και αφού πρέπει να σας πω ότι η άποψή μου και η γνώμη μου δεν επηρεάζεται από τις κορώνες του τύπου θα καταθέσουμε μομφή κατά του Προέδρου, θα μπορούσατε να περιμένετε την απόφασή μου, η οποία αν κρίνατε ότι δεν είναι σύμφωνη με τον κανονισμό και με αυτά που εσείς θα θέλατε, να καταθέσετε εκ των υστέρων. Αυτό ως προς εκφοβισμό του Προέδρου δεν νομίζω ότι μπορεί να τίθεται. Όταν, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ δεν αντιδικώ με κανέναν, κύριε Πρόεδρε. Όχι, θα το πάρετε εσείς πίσω. Θα πάρετε εσείς πίσω αυτό που είπατε. Εσείς είπατε ότι αν η άποψη του Προέδρου της Βουλής είναι διαφορετική, θα καταθέσουμε πρόταση μομφής. Τι, με εκβιάζετε? Ωραία. Περιμένετε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το ηθικό για το οποίο εσείς τόσο κόπτεστε θα ήταν να περιμένετε την άποψή μου και αν δεν σας άρεσε, τότε να την κάνετε την πρόταση μομφής. Τι νομίζετε, θα φοβηθώ την πρόταση μομφής? Ή νομίζετε ότι θα μου προκαλέσετε την απόφαση? Λοιπόν, εδώ για να καταλαβαινόμαστε. Για να καταλαβαινόμαστε όλοι μαζί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής έχει ασκήσει με τον πιο δημοκρατικό τρόπο τα καθήκοντά του, σε σημείο μάλιστα που πάρα πολλοί συνάδελφοι λένε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο δημοκρατικοί. Όμως, σύμφωνα με τον κανονισμό, σύμφωνα με τους νόμους, σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχω ασκήσει τα καθήκοντά μου. Και αν κάποιος συνάδελφος νομίζει ότι δεν τα έχω ασκήσει με αυτόν τον τρόπο, τον προκαλώ εδώ και τώρα να καταθέσει την πρόταση μομφής. Η πρόταση μομφής, άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι για να χρησιμοποιείτε, είναι για να κατατίθετε. Και θέλω να σας πω ότι η άποψη δικιά μου δεν θα είναι σύμφωνα με το τι εσείς θα πείτε αν θα καταθέσετε ή όχι πρόταση μομφής. Αυτό ως προς το ένα ζήτημα για να τελειώνουμε. Το δεύτερο. Από τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 8/11 του 2013 που είχε κατατεθεί η πρόταση μομφής, ο Πρόεδρος και το Προεδρείο ζητήσαμε γνώμη νομικών συνταγματολόγων και πολλών συναδέλφων αν μπορούν να υπάρξει μέσα στο εξάμηνο νέα πρόταση μορφής ή πρόταση μορφής κατά Υπουργού. Η απάντηση την οποία έχω λάβει νομικά είναι ότι πρόταση μορφής του εξαμήνου καλύπτει και τους υπουργούς όταν αυτοί ασκούν κυβερνητική πολιτική με κυβερνητική εντολή και με την πλειοψηφία της Βουλής. Θα μπορούσε να ασκηθεί κατά Υπουργού, όπως με ρώτησε ο Πρόεδρος ο κ. Πολίδωρας, εφόσον ήταν προσωπικό του το ζήτημα. Εφόσον τον αφορούσε προσωπικά και όχι ως εκτελεστή της κυβερνητικής πολιτικής με την πλειοψηφία της Βουλής. Επειδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο ότι το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, όπως αναφέρει, μεθοθεύει το χάρισμα των τραπεζών στους χώρους χρεοκοπημένους τραπεζίτες και κάνει πρόταση μομφής στον κύριο Υπουργό, ο οποίος κατ' εντολήν της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας της Βουλής ανεγκριθεί, άρα δεν μπορεί να γίνει και πρόταση μομφής εκ των προτέρων. Ή θα μας πει η πρόταση μομφής του Υπουργού ότι ο Υπουργός τον αμέμφωμε διότι έχει κάνει κάτι το οποίο δεν είναι ηθικό, δεν είναι νόμιμο, δεν είναι σωστό και εξ αυτού του λόγου μας φέρνει το νομοσχέδιο και παραπλανά τη Βουλή, οπότε του κάνουμε πρόταση μομφής, ή ιδάλλως, εφόσον έχουμε ένα νομοσχέδιο, τότε σε κάθε νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσατε για κάθε υπουργό να κάνετε πρόταση μομφής λέγοντας αυτό, ότι ο κύριος Υπουργός φέρνει μια τέτοια διάταξη, εμείς δεν την πιστεύουμε και πριν καν την ψηφίσει η Βουλή, του κάνουμε πρόταση μομφής. Άρα λοιπόν θα παρέλυε πρώτον το κοινοβουλευτικό μας σύστημα, όπως τουλάχιστον μου έχουν εξηγήσει και ερμηνεύσει οι περισσότεροι συνταγματολόγοι, νομικοί, συνάδελφοι και όσους είχα ρωτήσει από τις 8/11. Παρακαλώ να ολοκληρώσω. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Κατά συνέπεια, θα μπορούσατε, αν διακόψουμε τώρα για τρεις μέρες, που εγώ πιστεύω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, και εγώ προσωπικά, δεν τη φοβόμαστε τη συζήτηση. Άλλωστε, θα φανεί, εάν προχωρήσουμε στο νομοσχέδιο, θα φανεί από την ψηφοφορία το βράδυ. Εάν ψηφιστεί το συγκεκριμένο άρθρο, υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης στον Υπουργό που το εισάγει. Αυτό λέει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα τόσα χρόνια. Δεύτερον, εάν πούμε τώρα ότι διακόπτουμε για τρεις μέρες,
συζητάμε χωρίς να φοβούμαστε την... Όχι, δεν το είπαμε. Η κυρία Κόλλια, διακόπτοντας, επειδή μιλάγαμε και στο τηλέφωνο, είπε διακόπτω για να ανασυνταχθούμε, να συζητήσουμε και να δούμε. Να συζητήσουμε επί της πρότασης. Όχι, θα συζητήσουμε το αν μπαίνει η πρόταση και παρακαλώ να δείτε τα πρακτικά. Εάν υποθέσουμε διακόπτουμε για τρεις μέρες, ψηφίζουμε και καλύπτουμε ή όχι τον κύριο Υπουργό, μετά έχουμε άλλες διατάξεις. Για, θα κάνετε το ίδιο στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα ξαναδιακόψουμε τρεις μέρες, θα ξανασυζητήσουμε για τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μετά έχουμε για τον Υπουργό Υγείας, θα ξαναδιακόψουμε τρεις μέρες, θα ξανασυζητήσουμε για τον Υπουργό Υγείας. Εγώ λοιπόν, επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρόεδρος της Βουλής και πιστεύω και η συντριπτική πλειοψηφία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συζητάμε τρεις μέρες και τέσσερις και πέντε και όσες φορές θέλετε. Όμως, συνταγματικά και νομικά, αφήστε το πολιτικό και το ηθικό, γιατί εγώ πιστεύω ότι πολιτικά μια τέτοια συζήτηση θα εξυπηρετούσε την κυβέρνηση. Αυτό το πιστεύω. Δεν έχει αφοβηθεί τίποτα, από ό,τι τουλάχιστον δείχνει. Θα εξυπηρετούσε, αν θέλετε, και τον κοινοβουλευτισμό και το διάλογο και την κοινοβούλιο και όλα τα σχετικά. Όμως, θα ήμασταν έξω από τους θεσμούς, έξω από το Σύνταγμα, αν αποδεχόμασταν να γίνει μια τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει αυτή την άποψη. Εγώ την καταθέτω ότι πρέπει η συζήτηση να συνεχιστεί του νομοσχεδίου και επειδή θέλω να σας πω ότι εσείς με έκλεξατε για να διευθύνω τις εργασίες του σώματος σύμφωνα με τον κανονισμό, εγώ ζητώ από την Ολομέλεια που είναι το κυρίαρχο σώμα να πάρει απόφαση. Εάν θέλετε να συζητήσουμε ή όχι. Αλλά να ξέρετε, και το θέτω αυτό και ιδιαίτερα γιατί ετέθη, εφόσον υπάρχει και συμπίπτουν εδώ όλοι, εφόσον υπάρχει ψήφους της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας και δεν έχουν περάσει 6 μήνες, υπουργός για κυβερνητική πολιτική που ασκεί και για νομοσχέδιο που φέρνει για να εγκριθεί από την πλειοψηφία, δεν μπορεί να τίθεται πρόταση δυσπιστίας κατά αυτού. Θα μπορούσε να τεθεί αν ο ίδιος είχε κάνει κάτι εκτός κυβερνητικής πολιτικής ή κάτι προσωπικό, στην προσωπική του ζωή ή οτιδήποτε. Επ' αυτού όμως δεν μπορεί να τεθεί. Αυτή είναι η άποψη του Πρόεδρου. Και σας λέω κιόλας ότι εγώ ζητώ από το σώμα να πάρει την απόφαση που είναι το κυρίαρχο, όπως είπε και με το παρεπίπτον σύστημα με το άρθρο 67 του κανονισμού. Κοιτάξτε, καταρχήν όταν θα απευθύνεστε στον Πρόεδρο θα έχετε τον απαιτούμενο σεβασμό. Έτσι. Κατά δεύτερον θα μου επιτρέψετε... Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, τεχνητή ένταση δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να δείξει ότι φωνάζει, ότι και αν θέλει να κάνει και πρόταση δυσπιστίας. Λοιπόν, η άποψη του Προέδρου είναι αυτή. Εγώ, επειδή όπως ελέγχθηκε προηγουμένως από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Ολομέλεια είναι αυτή που έχει το τελικό λόγο, πράγματι η Ολομέλεια είναι το κυρίαρχο σώμα, εγώ θα παρακαλούσα, ως παρεμπίπτον σύστημα με το άρθρο 67, να τεθεί το θέμα και να προχωρήσουμε. Εάν η πλειοψηφία της Βουλής θέλει να διακόψουμε και να πάμε σε πρόταση δυσπιστίας, έχει καλώς. Εάν όχι, συνεχίζεται η συζήτηση επί του νομοσχεδίου. Κύριε Πρόεδρε. Έχω ζήσει το λόγο εγώ.